Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Κύριε Τσιλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου μεταφέρετε μία εικόνα αρχικά για το τρίμερο. Μαθαίνουμε πως και τα νησιά γεμίζουν και υπάρχει μεγάλη έξοδος από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τι εικόνα έχετε? Όντως, αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Ακόμη και τα ξενοδοχεία της Αττικής, όλη η Ριβιέρα έχει κινητικότητα. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χαλάει. Βγήκαν λίγο οι ταξιδιώτες να το διασκεδάσουμε, αλλά θα το ξεπεράσουμε αυτό. Σωστά. Εύχομαι αυτή η μπόρα, η βροχινή τώρα, να μας φέρει μπόρα τουριστών το καλοκαίρι που θέλουμε να δουλέψουμε. Αν και τα πράγματα είναι δύσκολα, τα μεγέθη δεν δείχνουν το πόσο πολύ μπορεί να είναι οι τουρίστες. Ποια είναι η πρόβλεψή σας? Βοηθούν ίσως και η άρση των απαγορεύσεων σε κράτη όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, που από αύριο βγάζει την Ελλάδα από τον χάρτη των επικίνδυνων χωρών? Ασφαλώς και βοηθάει πάρα πολύ και ασφαλώς έκανε η πολιτική διπλωματία στον τουρισμό τα σωστά βήματα. Άλλωστε, αυτό είναι που ζητούσαμε να γίνει πιο νωρίς, έτσι ώστε να κινηθούν τα ταξίδια πιο νωρίς, διότι οι ταξιδιώτες δεν αποφασίζουν μόνο τελευταία στιγμή, θέλουν λίγο χρόνο. Ετεροχρονισμένα δουλεύει ο κλάδος, άρα το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. Καλώς μας ήρθε λίγο ακόμη να συμπληρωθούν τα πρωτόκολλα που είναι απαραίτητα να υλοποιηθούν πιο πληροφοριακά για τους καταναλωτές. Οπότε θα σπάσουμε το απόστημα. Ούτως ή άλλως η χρονιά είναι κακή, αλλά ξεκινάει η σεζόν. Βλέπουμε κινητικότητα, υπάρχει ενθουσιασμός ταξιδιωτών για τη χώρα και είναι το πρώτο βήμα για την επάνωδο της αγοράς τον επόμενο χρόνο, γιατί είναι γνωστό ότι έχουμε μεμονωμένους ταξιδιώτες, δεν έχουμε πολύ μεγάλα γκρουπ, δεν έχουμε τα συνέδρια, τα οποία είναι η ψυχή και των αστικών πόλεων, των αστικών κέντρων, και ελπίζουμε στην επινίκηση της τουρκικής περίοδου, για την οποία ξεκινάμε μια καμπάνια με το Υπουργείο Τουρισμού και με τον ΕΟΤ στις ευρωπαϊκές χώρες για τον ειδικό θεματικό τουρισμό, που είναι η άλλη όμορφη πλευρά του τουρισμού, κυρίως για την υπηρετική Ελλάδα, και όποια νησιά έχουν δυναμική όπως η Κρήτη, η Ρόδος, και μπορούν να υποδεχθούν χειμερινούς τουρίστες, θα επιδιώξουμε να τους φέρουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσιλίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ.